Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση της τελευταίας στιγμής από το αγροτικό μέτωπο, μετά τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των αγροτών από τον μπλόκο της Μακεδονίας με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη. Έχουμε είδηση και αυτή είναι πολύ σημαντική. Αλλάζουν τα δεδομένα. Έχουμε συνδεθεί με τον Χρήστο Χατζημής να δούμε ποια είναι τα νεότερα, Χρήστο. Λένα, εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης έγινε η συνάντηση που είπες με τα μπλόκα, με εκπροσώπους από τα μπλόκα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Έτσι λοιπόν οι αγρότες, όπως δηλώσαν στη συνέχεια, εισέπρασαν ένα όχι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τα τρακτέρ, για την παρουσία των τρακτέρ στην Αθήνα, στο μεγάλο συλλαλητήριο που σχεδιάζουν την Τρίτη. Είναι λοιπόν αρνητική, όπως μας είπαν η κυβέρνηση, στο να μπουν τα τρακτέρ μέσα στην Αθήνα, λόγω του ότι θα δημιουργήσουν μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πρωτεύουσα. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες μας δήλωσαν αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν αυτό το συλλαλητήριο με τα τρακτέρ. Το σημείο συνάντησής τους, όπως μας είπαν, θα είναι στο μπλόκο της Αλαμάνας. Εκεί θα συναντηθούν οι αγρότες από όλα τα μπλόκα, από όλη την Ελλάδα. Κάποια τρακτέρ θα φύγουν και από εδώ, από την Μακεδονία. Τα περισσότερα όμως θα είναι από την Στερεά Ελλάδα, όπως μας είπαν. Και αυτό που τονίζουν οι αγρότες, ότι πλέον είναι στο χέρι της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη, όπως μας τόνισαν χαρακτηριστικά, καθώς εκείνοι είναι αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν αυτό το συλλαλητήριο με την παρουσία των τρακτέρ μέσα στην Αθήνα, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και εκεί θα αναμένουμε τις ζυμώσεις. Η κυβέρνηση πάντως λέει όχι σε αυτή την κινητοποίηση των αγροτών. Χρήστο Χατζημής, σε ευχαριστούμε πολύ.